Κύριοι περιφερειακοί σύμβουλοι, κύριε ταξίαρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι όσοι είστε εδώ, κυρίες και κύριοι, το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτη Μακό, αναβιώνοντας τα έθιμα, σας παρουσιάζει απόψε το έθιμο του Φανού και ένα μέρος από το έθιμο του Κλείδωνα. Τη γιορτή του Αγιάννη του Προδρόμου, που η Εκκλησία μας τη γιορτάζει στις 24 Ιουνίου, τη συνοδεύουν δύο έθιμα. Το έθιμο του Φανού και το έθιμο του Κλείδωνα. Την παραμονή της γιορτής του Αγιανιού, του Λαμπαδάρη, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, με τη δύση του ήλιου συνήθιζαν να ανάβουν φωτιές μπροστά στα σπίτια, στις αυλές και στους δρόμους. Για την καλή χρονιά σοδειάς. Από μέρες ο παιδόκοσμος εξορμούσε στα χωράφια για να μαζέψουν ξύλα και κλαδιά να ανάψουν τους φανούς. Για να φύγουν, λέγει, οι ψήλοι, οι κοργοί και οι αρρώστιες. Σύμφωνα με την παράδοση, στη φωτιά έριχναν και το πρωτομαγιάτικο στεφάνι οι ανήπαντρες κόρες και ψιθύριζαν «Πάρε τούτο να μου φέρεις τ' άλλο τ' αληθινό». Οι χωρικοί έριχναν και στάχια σιταριού και άλλων δημητριακών που συμβολίζουν την εφορία και τη γονιμότητα της γης. Όλα αυτά απέβλεπαν στο να ξυπνήσουν στη γη τη δύναμη της καρποφορίας και να φέρουν μια πλούσια σοδειά στο χρόνο που έρχεται. Γι' αυτό πηδώντας έλεγαν «Έβγα κακοχρονιά, έβγα καλοχρονιά». Το έθιμο αυτό με τις φωτιές είναι κατάλοιπο από την αρχαιότητα που πίστευαν ότι η δύναμη της μαγικής φωτιάς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους σαν μέσο εξαγνισμού και κάθαρσης και από τους θεούς σαν μέσο αθανασίας. Μικροί και μεγάλοι λοιπόν πηδούν τρεις φορές το φανό γιατί πιστεύουν πως πηδώντας τις φλόγες μεταβιβάζουν στον εαυτό τους τις δυναμικές ιδιότητες της μαγικής φωτιάς και παίρνουν κάτι από τη δύναμή της. Πιστεύουν πως η φωτιά καίει και απομακρύνει το κακό για να αφήσει θέση στο καλό. Γι' αυτό τα παιδιά πηδώντας έλεγαν «Τα καλά σου πάνω μου, τα κακά σου στη φωτιά». Οι μεγάλοι όταν είχαν πονοκέφαλο έπαιρναν μια πέτρα, την έβαζαν στο σημείο που πονούσαν ή στη μέση στο κεφάλι και έλεγαν «Γύρω γύρω το φανό, το κεφάλι μου πονώ». Και πηδούσαν τρεις φορές. Ζητούν λοιπόν από τη φωτιά την υγεία και την απομάκρυση κάθε επιδημίας και θανατικού. Η λαϊκή συνείδηση διατηρεί τη μακραίωνη αυτή συνήθεια ώστε οι θεραπευτικές φωτιές να εξακολουθούν μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Ιωάννης που γεννιέται με τις φωτιές και λέγεται Λαμπαδάρης έχει και άλλα δύο ονόματα. Το λένε Ριγανά γιατί οι νοικοκυρές μαζεύουν τη ρίγανη. Το λένε και Μελά γιατί οι μελισσοκόμοι τριγούν το μέλι. Η γιορτή του Αγίου Ιωάννου, 24 Ιουνίου, βρίσκει το γεωργό στο χωράφι να θερίζει το σιτάρι του, το τσοπάνο στο βουνό να κουρεύει τα πρόβατα, το μελισσοκόμο να τριγά το μέλι και τις νοικοκυρές τους κάμπους να μαζεύουν την ανθισμένη ρίγανη. Έτσι, ο Άι Γιάννης ο πρόδρομος, ο προφήτης που άνοιξε το δρόμο του Κυρίου, εξακολουθεί να έχει και σήμερα ακόμη υπό την προστασία του την πανάρχαια αυτή γιορτή της φωτιάς. Θα παρακολουθήσετε τώρα τα παιδιά που θα σας παρουσιάσουν ό,τι διδάχτηκαν όλο τον χρόνο, όλους τους παραδοσιακούς χορούς και τα έθιμα γύρω από το φανό. Να τα καμαρώσετε και να τα χειροκροτήσετε. Είναι η δουλειά που έγινε όλη τη χρονιά από τη δασκάλα μας, την κυρία Αρετή Φράγκου, που την ευχαριστούμε πολύ και της ευχόμαστε καλή δύναμη. Ευχαριστούμε
τα παιδιά μας που όλη τη χρονιά ερχόντουσαν με τόση χαρά να μάθουν τους παραδοσιακούς χορούς και τα τραγούδια, γιατί αγαπούν την παράδοση. Τους γονείς που μας στέλνουν τα παιδιά τους για να μάθουν τα ήθη και έθιμά μας και όλα όσα χρειάζονται σχετικά με την παράδοση. Ευχαριστούμε τον ΔΟΠΑΒΣ για τη συμπαράστασή του, τη Δημοτική Τηλεόραση που, που καλύπτει πάντοτε τις εκδηλώσεις μας, τον ηχολήπτη. Ευχαριστούμε ακόμη τον κύριο Σέργιο Χατζηνικολάου που αυτή τη στιγμή θα μας μεταφράσει στα αγγλικά το έτοιμο. Έλα κύριε Σέργιο. Εγώ θα είμαι πιο σύντομος λιγάκι. The local traditions of Phanos and Kleidonas is what you're going to watch here tonight. The Greek ladies Lysim of Kos presents the tradition of Phanos and part of the tradition of Kleidonas. On St. John's Eve, which is tonight, as soon as the sun goes down, people would light fires in the streets in front of their houses to get rid of fleas, bugs and disease. Young and old jump over the fire three times, believing that these leaves allow them to receive the magical powers of the fire. This fire is a cleansing one, burning evil and leaving only good in his place. This is why children, when they jump, will shout, "May all your good fall upon me and may all your evil burn in the fire." When grown-ups have a headache, they put a stone on their head, go around the fire three times and say,